Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Οξύνεται το πρόβλημα στο χώρο της εκπαιδεύσεως και παρατείνεται η αγωνία των παιδιών και των οικογενειών τους μετά τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις των καθηγητών. Η ΟΛΜΕ αποφάσισε να οργανωθεί την Πέμπτη κοινό συλλαλητήριο με τους γιατρούς των νοσοκομείων που αρχίζουν αύριο τετραήμερη απεργία. Επίσης, αποφάσισε να γίνουν συγκεντρώσεις των καθηγητών σε πολλές περιοχές της χώρας, να πραγματοποιηθεί σειρά επαφών με τους γονείς σε όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες και τέλος να γίνει προσπάθεια για τη συγκρότηση κοινού απεργιακού μετώπου με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το πρωί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραμαλή και θα τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής του στις ΗΠΑ και για εσωτερικά θέματα. Κατόπιν ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί διαδοχικά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Ανδρέα Παπανδρέου και τον Πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς κ. Χαρίλαο Φλωράκη και θα τους ενημερώσει επίσης για το πρόσφατο ταξίδι του στην Αμερική. Μεθαύριο ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, κύριο Φρανσουά Μιτερά, και τον Γάλλο ομολογό του, κύριο Μισελ Ροκάρ. Την Τετάρτη, ο κύριο Μητσοτάκης θα πάει στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Βελγίου, κύριο Βίλφριντ Μαρτένς, και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κύριο Ζακ Ντελόρ. Λήγουν αύριο το μεσημέρι εργασίες της ευρείας Ολομέλειας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ολομέλειας που θεωρείται ως η πιο κρίσιμη της μεταπολεμικής ιστορίας του κόμματος. Οι σοβαρές διαφωνίες που προέκυψαν ως προς το κείμενο του προσχεδίου των θέσεων για το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος παραμένουν, αφού η πλειοψηφία των μελών του πολιτικού γραφείου εξακολουθεί να έχει σοβαρές αντιρρήσεις στις αλλαγές που προτείνονται. Είναι δε πιθανόν τα θέματα που μένουν ανοιχτά να παραπεμφθούν στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που θα γίνει το φθινόπωρο. Το πρωί στην ευρεία Ολομέλεια του ΚΚΕ θα μιλήσει ο πρόεδρος του κόμματος κ. Χαρίλαος Φλωράκης. Πολλές αλλά μικρής έντασης μετασεισμικές δονήσεις σημειώνονται στην περιοχή της Ηπείρου που ως γνωστόν επλήγει χθες από ισχυρό σεισμό 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στην Ομαρχία Πρεβέζης γίνεται συστηματική καταγραφή των ζημιών από το σεισμό. Σήμερα είχαμε νέες αναφορές για ρογμές σε σπίτια και άλλων κοινοτήτων όπως το Καλαμάκι, η Λούτσα, η Ρωμιά, το Τέμελο, ο Νάρκισος και η Κορυφούλα. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέγραψαν σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που προερχόταν από απόσταση 140 χιλιόμετρων βορείως των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο των Σποράδων. Και περνάμε στις ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα με τη Μάρο Λεωνάρδου. Ο δεύτερος γύρος των βουλευτικών εκλογών στη Βουλγαρία σημαδεύτηκε από παραβιάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις από ανοιχτό εκφοβισμό του εκλογικού σώματος, ανέφεραν χθες ξένοι παρατηρητές στη Σόφια. Βέβαια, οι παραβιάσεις που αναφέρθηκαν δεν θεωρούνται από τους ξένους διπλωμάτες τόσο σοβαρές ώστε να τίθεται θέμα ακύρωσης των εκλογών. Ωστόσο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι ήταν πιο εκτεταμένες από τον πρώτο γύρο, κατά τον οποίο κατέκτησαν την νίκη οι σοσιαλιστές. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Αντρέι Λουκιάνοφ εξέφρασε χθες την πεποίθηση ότι οι σοσιαλιστές θα είναι οι νικητές και του δεύτερου γύρου, εξασφαλίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Σοβιετικοί βουλευτές, μέλη της ομάδας Δημοκρατική Πλατφόρμα, απείλησαν σήμερα ότι θα αποχωρήσουν από το Σοβιετικό Κομμουνιστικό Κόμμα και θα συγκροτήσουν αντιπολιτευόμενο κόμμα, αν το συνέδριο του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο δεν υιοθετήσει τα αιτήματά τους για ριζικές μεταρρυθμίσεις. Φλερτάροντας την ιστορία, σε μια δραματική για τη χώρα επέτειο, το Κοινοβούλιο της Ανατολικής Γερμανίας έφτασε σήμερα στο παραπέντε για να διαλύσει το Ανατολικογερμανικό κράτος και να κάνει πραγματικότητα την πολιτική ενοποίηση με τη Δυτική Γερμανία. Τιμώντας την επέτειο των 37 ετών, από τότε που ο Σοβιετικός στρατός συνέτριψε την εξέγερση των εργατών, το Ανατολικογερμανικό Κοινοβούλιο αποφάσισε να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη τη συζήτηση για την αποδοχή του άρθρου 23 του Δυτικογερμανικού Συντάγματος που προβλέπει την άμεση ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Με αφορμή την επέτειο, ο Ο Χέλμουτ Κόλ ήταν παρόν στην ιστορική συνεδρίαση. Ο Ανατολικογερμανός Πρωθυπουργός Λότερ Ντεμάιζερ όμως απέτρεψε την τελευταία στιγμή τη συζήτηση μια τέτοια πρόταση, λέγοντας πως πρόκειται για πολύ βιαστική εξέλιξη, καθώς απομένουν πολλά προβλήματα για να επιληθούν. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που θα πρέπει να επιληθούν πριν τη γερμανική ενοποίηση είναι οι διαφορετικές νομοθεσίες των δύο κρατών σχετικά με τις αμβλώσεις. Περίπου 10.000 δυτικογερμανίδες πραγματοποίησαν ειρηνική διαδήλωση χθες στη Βόνη με έτοιμα να επικρατήσουν οι πιο φιλελεύθεροι για το ζήτημα νόμοι που ισχύουν σήμερα στην Ανατολική Γερμανία και που καθιστούν τις αμβλώσεις ευκολότερες. Εκφράστηκε όμως και μια ακριβώς αντίθετη άποψη σε μια διαφορετική διαδήλωση σε άλλο σημείο της δυτικογερμανικής πρωτεύουσας.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, τίμησε απόψε με την παρουσία του στο Ηρώδιο την έναρξη του 26ου Φεστιβάλ Αθηνών με την πανηγυρική παράσταση των Ευμενίδων από το αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου για τα 2.500 χρόνια από την εγκαθίδρυση της πρώτης Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Είχε πολλά χρόνια το Ηρώδιο να ζήσει τόσο μεγαλειώδεις στιγμές και ποτέ ίσως ήχος δεν έκρυβε τόση συγκίνηση όσοι έκρυβε το χειροκρότημα με το οποίο 6.000 θεατές που είχαν κατακλείσει τον Ιερό Χώρο υποδέχτηκαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή. Την έναρξη κήρυξε ο πρόεδρος του ΕΟΤ Μάριος Ραφαήλ, ο οποίος κάνοντας μια αναδρομή στο θεσμό, τόνισε το γεγονός ότι το 1955 η κυβέρνηση Καραμαλή δημιούργησε το Φεστιβάλ Αθηνών, που φέτος κλείνει 35 χρόνια λειτουργίας. Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης της παραστάσεως, Σπύρος Ευαγγελάτος, έκανε μια ανάλυση των Ευμενίδων, τελειώνοντας με τους λόγους της θεάς Αθηνάς. Τους φρόνιμους πολίτες συμβουλεύω να μην ανέχονται την αναρχία και τον δεσποτισμό. Την εβδομάδα αυτή η Ολομέλεια της Βουλής θα ασχοληθεί με τον προϋπολογισμό του 1990. Η συζήτηση θα διαρκέσει 5 ημέρες και θα ολοκληρωθεί με ονομαστική φανερή ψηφοφορία. Ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι ο υποσυζήτηση προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία της κυβερνήσεως για τη δημοσιονομική πολιτική, αλλά αποτελεί λύση ανάγκης για να σωθεί η οικονομία. Γενικοί εισηγητές έχουν οριστεί από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Χρήστος Κοσκινάς, από το Πασόκο κ. Σπύρος Καλούδης και από το Συνασπισμό κ. Μανώλης Δρετάκης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Αντώνης Σαμαράς, βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου αύριο θα ενημερώσει τους ομολόγους των χωρών μελών της ΕΟΚ για το μείζον θέμα του αποκλεισμού των μεθοριακών διαβάσεων προς την Ελλάδα από τους εθνικιστές των Σκοπίων. Ο Έλληνας Υπουργός θα ζητήσει την λήψη των αναγκαίων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την αντιμετώπιση των Ιουγκοσλαβικών προκλήσεων. Όπως είναι γνωστό, χθες το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε έντονο διάβημα προς την Ιουγκοσλαβική κυβέρνηση για τον αποκλεισμό των συνοριακών διαβάσεων, της Ιδωμένης, των Ευζώνων, της Δοϊράνης και της Νίκης από τους Σκοπιανούς. Στο ειδικό δικαστήριο θα συνεχιστεί το πρωί για 16η μέρα η εκδίκαση της υποθέσεως του σκανδάλου του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού με την κατάθεση του ανωτάτου υπαλλήλου της ΕΟΚ, κ. Εμίλ Μένενς. Ο μάρτυρας θα απαντήσει σε ερωτήσεις που θα του θέσουν οι κατηγορούμενοι Νίκος Αθανασόπουλος, τέος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, και Σούλης Αποστολόπουλος, πρώην διευθυντής της ΣΥΤΚΟ. Για τον αυριανό καιρό στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Σπύρος Λινάρδος. Στην Αττική αύριο ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθιος, ενώ οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς και η θάλασσα στο Θεσσαλονικό και νότιο-βοϊκό λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κοιμανθεί στην Αθήνα από 20 μέχρι 33 βαθμούς. Σχεδόν αίθιος θα είναι αύριο ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Αν ανήκετε στην κατηγορία εκείνη των οδηγών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο παρκάρισμα, τότε η επόμενη είδηση σίγουρα σας αφορά. Το πρόβλημα του παρκαρίσματος σε λίγα χρόνια θα αποτελεί παρελθόν, γιατί αυτό το αυτοκίνητο μπορεί και παρκάρει μόνο του, με τη βοήθεια ενός και μόνο κουμπιού, που το πατάτε και στη συνέχεια το τιμόνι και οι ρόδες τρίβουν μόνα τους ανάλογα με τις οδηγίες που παίρνουν από το κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του αυτοκινήτου με τη βοήθεια ακτίνων λέιζερ. Ήδη οι έρευνες για την κατασκευή του αυτοκινήτου αυτού έχουν κοστίσει 6 εκατομμύρια λίρες και μέχρι η τεχνολογία του αυτοκινήτου αυτού να γίνει εμπορεύσιμη θα περάσουν τουλάχιστον 10 χρόνια. Μέχρι τότε, όσοι δεν τα καταφέρνετε και τόσο καλά, θα πρέπει να συνεχίσετε την εξάσκηση. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το νυχτερινό δελτίο του Αντένα TV. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα.